Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αποστολή, και εσάς και στους ακροατές. Κύριε Σιντιχάκη, Εξεταστική Επιτροπή, η επόμενη μέρα ποια είναι? Η επόμενη, τη χθεσινή, η αλήθεια είναι ότι η γραμμή για τα κλειστά στόματα φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια που άνοιξε το παρκάκι, το καπάκι του υπονόμου και έβγαλε όλη αυτή τη δυσοσμία των παρακολουθήσεων. Και φάνηκε και από την πρόσφατα, και από την πρώτη συνεδρίαση, όταν ξεκίνησε τέλη του Αυγούστου από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το ίδιο έγινε και με την Εξεταστική Επιτροπή, που εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμμετείχαμε, και συμμετείχαμε γιατί θέλαμε να προτείνουμε, να καταθέσουμε στοιχεία, έτσι ώστε να, χωρίς να τρέφουμε αυταπάτη σε σχέση με το ρόλο των εξεταστικών επιτροπών, αν μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και την τελική έκβαση. Τελικά επιβεβαιωθήκαμε. Με κάθε επισημότητα έπεσαν χθες οι τίτλοι τέλους στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και πήγανε άκλαφτες, να το πω έτσι, όλες οι υποθέσεις των παρακολουθήσεων και υποκλοπών και σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟ, των δημοσιογράφων, αλλά και των υποθέσεων των συνακροάσεων και υποκλοπών στο κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας στον Περισσό. Ένα θέμα το οποίο στο πόρισμά σας, αν δεν απατώμε, από το 2016, αν δεν απατώμε κύριε Σιντιχάκη, διορθώστε με, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε λίγο στην Επιτροπή από ό,τι κατάλαβα, αλλά βλέπω ότι το πόρισμά σας το βλέπει κανείς ένα αναλυτικότατο και εκτενέστατο, έστω και αν είναι κατανόητο με πολλές τεχνικές οπτικές για τον συμπολίτη μας. Ήμασταν και είμαστε συνεπείς απέναντι στο λαό. Εμείς λέγαμε εξ αρχής όλα στο φως. Τελικά έπεσαν όλα στο βαθύ σκοτάδι. Δεν ερευνήθηκε καθόλου. Αντίθετα, θαύτηκε με τον πιο δυνατό τρόπο υπόθεση των παρακολουθήσεων σε βάρος του κόμματός μας. Και εδώ οι ευθύνες είναι όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, που φυσικά έχει την πρώτη και την κύρια ευθύνη. Ευθύνες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει και το ΠΑΣΟ. Πρόκειται για μια, θα έλεγα, προκάλυπτη συνέχεια της συνένοχης τάσης όλων των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα και κρατικών αρχών, της δικαιοσύνης, της κρατικής ασφάλειας, της ΑΔΑΕ, που έκαναν τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να μην διερευνηθεί η υπόθεση του ΚΚΕ. Κύριε Σιντιχάκη, παρακαλώ. Κύριε Σιντιχάκη, τώρα στην Ολομέλεια υπάρχει κάποια προοπτική να συζητηθούν ευρύτερα πράγματα? Κοιτάξτε, θα συζητηθούν. Καταρχήν δεν δίνονται στη δημοσιότητα, δεν δίνονται στους βουλευτές τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής. Δηλαδή είναι δυνατόν να πάει για συζήτηση στην Ολομέλεια χωρίς να έχουν στα χέρια τους οι βουλευτές ή οι κοινοβουλευτικές ομάδες τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας? Είναι δυνατόν να πηγαίνουν τα μέλη απλά της Εξεταστικής Επιτροπής στα πρακτικά που είναι χιλιάδες σελίδες να κάθονται να κρατούν σημειώσεις έτσι ώστε να είναι έτοιμοι όταν θα έρθει η συζήτηση στην Ολομέλεια? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σχετικά κοροϊδία. Η ουσία όμως ποια είναι? Η ουσία είναι ότι έμεινε στο αντιρρόπιτο αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας που επιτρέπει τις μαζικές παρακολουθήσεις. Ένα θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Που έχει αφήσει ανεξέλεγκτη τη δράση και κρατικών και παρακρατικών μυστικών υπηρεσιών, εγχώριων, ξένων. Και εδώ τα πολιτικά παιχνίδια που προσπαθούν να αξιοποιήσουν την υπόθεση για την επόμενη μέρα έχουν ένα και μόνο στόχο, να εκλογήσουν συνειδήσεις, και κάτι τέτοιο φυσικά δεν πρέπει να περάσει. Κύριε Σιντιχάκη, ναι, παρακαλώ. Ναι, οι σημερινές συνειδήσεις πάντως αποδεικνύουν την ορθότητα και την αξία της πολιτικής του ΚΚΕ, το ποιος τελικά για άλλη μια φορά είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στην πραγματικότητα, να το πούμε καθαρά, ότι ο βασικός στόχος είναι ο εχθρός λαός. Είναι το κίνημα της εργατικής τάξης, το κόμμα του, το ΚΚΕ. Αυτό αποδεικνύεται από την εξέλιξη των πραγμάτων, διότι το θέμα των παρακολουθήσεων δεν είναι κάτι καινούριο. Παλιά είχαμε τον ασφαλίτη με την καμπαρντίνα, με τα μαύρα γυαλιά κτλ. Τώρα έχουμε τον ψηφιακό ασφαλίτη. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το σύστημα έχει κάθε λόγο να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, αντί να τις χρησιμοποιεί για ειρηνικούς σκοπούς, για την ικανοποίηση βασικών αναγκών που έχει σήμερα ο λαός, τις αξιοποιεί είτε για τις παρακολουθήσεις,
είτε για τις πολεμοχαρίες επιδιώξεις των Αμερικανών να το υπόμενο οπλουγείς και πάει λέγοντας. Κύριε Συνιχάκη, πολύ ευχαριστώ την παρουσία στον 984. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλό πρωί.